μου, ασθένη μου, πόσο χαίρομαι που κάνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Καταρχήν, σε ευχαριστώ για τα λουλούδια σου. Πολύ λίγοι φέρνουν δώρα για συνεντεύξεις. Να είσαι καλά, γόρι μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τριαντάφυλλα, πάρα πολύ ωραία. Ποικιλία. Σε ευχαριστώ. Ποικιλία. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 13. Να πούμε ότι η Μανούλα είναι δίπλα, γι' αυτό και έχουμε την άδεια να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Σε ποια τάξη πηγαίνεις? Θα πάω στο year 9, που θα ήταν Δευτέρα γυμνασίου στα ελληνικά σχολεία. Και να πούμε ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα, διότι αγόρι μου, συγχαρητήρια, μπράβο σου, έχεις πάρει το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε 4.000 συμμετέχοντες, που από 44 χώρες, για ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα σε ένα διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια συνεργασίας του Ιδρύματος Never Such Innocence, ναι, που έχει έδρα στο Λονδίνο με το Βρετανικό Συμβούλιο, και προλόγησε, είπε για σένα πράγματα και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Θες έτσι να κάνουμε μια κουβέντα να μας πεις τι έγινε, πώς πήρες εσύ μέρος σε αυτό το διαγωνισμό, από πού το έμαθες? Αρχικά, εγώ και η μητέρα μου μας άρεσε να διαβάζουμε αυτά τα θέματα, και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ πίεση, επειδή εκφράζεις τις απόψεις σου, τα συναισθήματά σου και είναι πάρα πολύ ελεύθερο. Γιατί πίεση και όχι μυθιστόρημα? Προτιμάς να γράφεις ποίηματα? Αρχικά προτιμώ τα ποίηματα, είναι πιο πολύ το στυλ μου, είναι πιο πολύ καλλιτεχνικό, πιο πολύ προς την όψη μου. Και όπως παρακολουθούσαμε κάτι στη τηλεόραση, η μητέρα μου και εγώ βρήκαμε αυτόν τον διαγωνισμό του Never Such Innocence και είπαμε ας το δοκιμάσουμε. Ήταν το πρώτο ποίημα, ναι, που έγραψες? Το πρώτο ποίημα. Το πρώτο στη ζωή σου? Εγώ στον πρώτο στη ζωή μου. Έχω γράψει 2-3 στο σχολείο, αλλά αυτό είναι το καλύτερό μου σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το θέμα ποιο ήταν? Ήταν κανονικά βασισμένο σε μια θεματική ενότητα που ήταν The Impact of Conflict σε on countries. Και είχες θέμα την ειρήνη. Την ειρήνη, και να μην, ναι, υπάρχουν πόλεμοι, να μην υπάρχουν συγκρούσεις, αλλά πώς μπορεί να υπάρξει ειρήνη. In the age 11 to 14 group, the winner was Demosthenes Despotides from Greece for his poem, Inspirational Poem. Όμως στα ελληνικά, τι λες περίπου μέσα, δηλαδή, γι' αυτό, γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχει ειρήνη? Μιλάω για έναν στρατιώτη, ναι, που άφησε το νησί του που ζούσε για το χρόνο της ζωής του και πήγε να πολεμήσει για να απελευθερώσει τις χώρες της κοινοπολιτείας. Μιλάς για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο? Για τον πρώτο. Οπότε έχεις και ιστορικές γνώσεις, μικρό παιδάκι. Ναι. Μπράβο σου, βρε με Δημοσθένη μου. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θα ήθελα να γίνω διπλωμάτης. Νομίζω ότι είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Έτσι ώστε και εγώ να βάλω το δικό μου λιθαράκι στη βελτίωση των συνεργασιών της χώρας μας μαζί και με άλλες χώρες. Στο εξωτερικό. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Είμαι γλωσσομαθής άνθρωπος. Ήδη κατέχω αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά και τα ισπανικά μου είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Μιλάς τέσσερις γλώσσες. Είσαι μόλις 13. Ναι. Μπράβο σου, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Σου αρέσει να διαβάζεις? Μου αρέσει να διαβάζω. Έχω διαβάσει αρκετά μυθιστορήματα σε πολλαπλές γλώσσες και τώρα σιγά σιγά διαβάζω και στα γαλλικά, επειδή είναι μια δύσκολη γλώσσα. Σιγά σιγά θέλω να γίνω καλύτερο σε αυτό, επειδή είμαι στο επίπεδο α2β1 και θέλω να το κατακτήσω αυτό το επίπεδο. Μ' αρέσει που μιλάς έτσι, μιλάς σαν μεγάλος. Ο Μπόρις Τζόνσον, για πες μου. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα, επειδή... Τι έγινε, πες μας τι έγινε. Το στείλαμε και μετά... Έστειλες το ποίημα. Έστειλε το ποίημα και μετά από 2-3 μήνες ήρθαν να πεις τα αποτελέσματα. Μήνες. Ημέρες. Ναι, μήνες. Μετά από 2 μήνες ήρθαν τα αποτελέσματα. Σε κάναμε το site ανά ένα μήνα για να είμαστε σίγουροι πότε θα τα δούμε. Περίμενες με αγωνίες εκεί, ναι, η μαμά, ναι, από πάνω, εννοείται. Είδαμε το βίντεο και ικανοποιήθηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν είχε συμβεί κάτι τόσο σημαντικό στη ζωή μου. Τι γίνεται όταν μπαίνεις στο site και βλέπεις ότι βγήκες πρώτος? Θέλω να μου πεις ακριβώς τι έκανες. Άρχισες να ουρλιάζεις? Να ουρλιάζω, να χαίρομαι, να αγγίζω τους γονείς μου για τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους. Όπως και η δασκάλα των αγγλικών μου στο σχολείο, η κυρία Τσαλικόγλου, με βοήθησε πάρα πολύ. Μου έδωσε αυτό το έναυσμα για να προχωρήσουμε. Ενθάρρυνε πάρα πολύ. Και δώρο σου πήραν οι γονείς που βγήκες πρώτος? Μου πήραν. Τι ζήτησες? Ακουστικά ζήτησα. Στα πήραν τα ακουστικά? Μου τα πήραν. Έτσι έπρεπε, με πρώτο βραβείο στον κόσμο.
Και για πες μου για τον Boris Johnson, βγαίνουν λοιπόν τα αποτελέσματα, σου έρχεται το email. Μετά από ένα μήνα έρχεται το email του Boris Johnson που λέει συγχαρητήριά του. Και το διαβάζαμε, είδαμε τα πολύ, πολύ ωραία σχόλια. Μου άρεσε και στην τελευταία παράγραφο ανέφερε πως είναι πάρα πολύ καλό να συνεχίσετε να γράφετε ποιήση και να κάνετε αυτά που σας αρέσουν. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να γράψεις και άλλα ποίηματα και να κάνεις το δικό σου βιβλίο, τη δικιά σου συλλογή? Είναι πολύ πιθανό αυτό, δεδομένου τώρα ότι πήρα την πρώτη θέση. Πιστεύω πως αυτό μου δίνει το κίνητρο να θέλω να διαβάσω περισσότερα πράγματα, να ανακαλύψω νέες λέξεις και να φτιάξω μία μέρα και το βιβλίο μου. Ποιος ξέρει, μπορεί και εκεί να πάρω. Να πάρω καλή θέση και να έχει πάρα πολλές πουλήσεις. Αλλά και να μην πάρεις και μια φορά καλή θέση, δεν πειράζει, σημασία έχει η προσπάθεια. Είναι η και ανθρώπινη ικανοποίηση που μετράει, έτσι. Η ψυχική, να είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου. Και αν δεν γίνεις διπλωμάτης, τι άλλη δουλειά θα ήθελες να κάνεις? Θα ήθελα να γινόμουν ευρωβουλευτής, για παράδειγμα. Ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής. Θα το ήθελα. Μ' αρέσει να μιλάω, να συζητάω. Έχω καλό λόγο, καλή προφορά. Τι άλλο μπορεί να χρειαστεί κανένας? Μόνο τη θέληση. Και να είναι αισιόδοξος. Εγώ νομίζω πως για 13 χρονών έχεις πάρα πολλά. Πιο πολλά από αυτά που χρειάζονται. Το ξέρω. Στην τάξη τι μαθητής είσαι? Πολύ καλός. Ναι, του άριστα. Και ναι. Από αθλήματα τι αρέσει πολύ? Σχεδόν όλα. Παίζω πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ και βλέπω και παίζω μπάσκετ. Μου άρεσε να κολυμπάω. Mm-hmm. Επειδή είμαι από την Άνδρο, κάθε χρόνο στον όμιλό μας, στον Υπόριο στη χώρα, διεξάγονται κάποιοι αγώνες. Το ξέρω πολύ καλά. Τους καλύπτουμε δημοσιογραφικά. Και πέρσι είναι. Κάθε χρόνο το κάνω αυτό. Είναι από τον Υπόριο έως το παλιό λιμάνι και πίσω. Εγώ πριν 2 χρόνια είχα πάρει 4η θέση. Πέρσι πήρα τη 2η θέση. Μπράβο σου, αγόρι μου. Και μετά κάνεις και 50 μέτρα κόλυμβηση που πήρε τη 2η θέση και εκεί. Ποιος είναι ο καλύτερος ο φίλος? Οι φίλοι μου είναι αρκετοί και δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Είναι όλοι ιδιαίτεροι με το δικό τους στοιχείο. Είσαι πολιτικός, Δημοσθένη μου. Σε παρακαλώ. Και σίγουρα είσαι διπλωμάτης καριέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη μανούλα σου. Μπράβο σου, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Έτσι να βλέπουν πολλά παιδιά αυτή την κουβέντα που κάνουμε για να παίρνουν και αυτά θάρρος και να συμμετέχουν σε παγκόσμιους διοργανισμούς. Να είσαι καλά. Keep going like that. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.